Γεια σας, είμαι η Οφελία, παρακολουθείτε το κανάλι μου και είμαστε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Love or Hate. Αυτή τη φορά, πάλι με τον αγαπητό φίλο Ηλία. Ηλία μου. Καλησπέρα σας. Τον ακούσατε. Μόνο που αυτή τη φορά θα είμαστε και οι δύο haters. Ναι, ναι, haters. Και έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ. Για παρακαλώ. Πάμε ένα. Α, ναι, να. Το ένα ξυδάκι, το δικό μου. Πάμε δύο. Δεν το βλέπει ο κόσμος το ξυδάκι σου. Να, είναι, έχουμε δύο ξυδάκια. Όχι, λοιπόν, υπάρχει και τρίτο για τον λόγο. Έχουμε και ένα τρίτο ξυδάκι. Και τρίτο, συχαινόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, ντρεπόμαστε για αυτό που λέμε. Γιατί πρόκειται για μια τεράστια μπάντα, ανεμφίβολα, που είναι η YouTube. Δεν μιλάς. Me too. Και συχαίνομαι και εγώ. Me too. YouTube. Λοιπόν, yes, indeed. Έτσι, yes, indeed. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, πρέπει να το σημειώσω. Εδώ δεν ασχολούμαστε με μπάντες στις οποίες θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι, ας το πούμε, δεν αξίζουν. Ασχολούμαστε, εννοείται, με μπάντες οι οποίες αξίζουν. Είναι αξιόλογες και εμπορικά, εννοείται, γιατί έχουν πάρα πολύ κοινό, αλλά και αξιόλογες και καλλιτεχνικά. Αλλά για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο ή απόλυτα διευκρινισμένο λόγο, δεν συμπαθούμε. Λέγε, καλό μου παιδί, εσύ. Πες δύο πράγματα, εσύ, εγώ θα πω. Το κόλλημά μου είναι ότι έχω μπάντες τις οποίες εκεί που αγαπούσα, κάποια στιγμή τη συχάθηκα. Καλά, αυτό είναι πολύ χειρότερο από να συχαίνεσαι από την αρχή. Ναι, καλά, εσύ μας το πες τώρα την άλλη φορά με την Μετάλλικα, εγώ τους είμαστε λάντες. Συμβαίνει και με τους YouTube και τα λοιπά. Τέλος πάντων τώρα, τι να σου πω. Τους YouTube γιατί όμως εσύ. Είμαστε της ίδιας γενιάς με τον Ηλία, έτσι. Μεγαλώσαμε στα 80's. Τους ζήσαμε από την αρχή. Εγώ τουλάχιστον το λέω ότι ξεκινάω να αγοράζω δίσκους και να ακούω ροκ μουσική από πολύ μικρή ηλικία, από το 9-10 χρονών. Ήμουνα τότε με τη φίλη Μαργαρίτα, δεν ξέρω το έχω στόχο να πει, που ήμασταν στο Στίβο, που αγοράζαμε μαζί βινίλα κτλ. Εκείνη άκουγε πάνκα, εγώ άκουγα hard rock, σκληρό rock. Και έτσι ανταλλάσσαμε και τους δίσκους. Και από τη Μαργαρίτα κιόλας άκουγα πάρα πολύ τους YouTube. Τα είχα ακούσει όλα τα άλμπουμ. Είχα αγοράσει και ένα για δέσμευση. Και ναι, εδώ μια σκηνοθετική παρέμβαση. Εδώ βλέπουμε. Το October, το οποίο είναι από την Αγγλία αγορασμένο, το έχει φέρει η μαμά. Να και καλά, και χορηγία της μαμάς, χορηγία έτσι να τα λέμε. Μαμάς, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίος δίσκος. Θα σας βάλω κιόλας τη δισκάρα. Το γνωστό τραγούδι, Gloria. Οπ, τι είναι αυτό, τι πάθαμε εδώ, παιδιά. Πέσαν πάνω στη διαφήμιση του Netflix. Είδες, αυτά είναι τα... Ναι, εγώ μπορώ να γυρίσουν για κανένα σύνδεσμο, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται, εκείνη τη στιγμή, τότε, δηλαδή τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80, ήταν μια ελπιδοφόρα μπάντα. Δεν την ακούγανε όλοι, αλλά είχε αρχίσει να έχει το κοινό της. Πολύ μεγάλο κοινό. Πρώτος δίσκος ήταν το Boy, έτσι, το 1980, αν δεν απατώμε. Και μετά ήταν το October, που ακούμε τώρα, το Gloria, ο δίσκος αυτός. Πολύ σπουδαίος, είχαν αρχίσει ήδη να κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μετά ακολουθεί το 82 το War, έτσι. Και αυτό, νομίζω τότε αυτό ήταν ίσως περισσότερο που κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα και γίνει χαμός. Δεν ξέρω, Ηλία, θυμάσαι εσύ, θα θυμάσαι καθόλου. Πού να θυμάμαι, εγώ ήμουν μικρό παιδί τότε. Έλα ρε Ηλία, τώρα σταμάτα κι εσύ, βλαμμένο, έλα. Εγώ τους έμαθα με τον Joshua Tree, το οποίο για κάποιο περίεργο λόγο αγόρασα μαζί με το Perfect Strangers στον Deep Purple. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Ναι, μόνο που οι Purple βγήκαν το 84 και το Joshua το 87. Εγώ τα πήρα το 87, αυτά τα δύο μαζί, την ίδια μέρα. Ναι, οκ. Και εκείνη το Joshua, σημείωση δική μου τώρα, είναι εκεί που εγώ κλείνω τελείως τους λογαριασμούς. Δεν ξανασχολείσαι μετά. Διότι ναι, γιατί είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, μου άρεσε το War, ήταν ωραίος δίσκος. Πολύ δυνατός, εντάξει. Τα γνωστά. Και το Joshua έτσι όμως τις τρεις τραγούδια. Sunday, Bloody Sunday, αλλά οκ, New Year's Day. Μιλάμε για το War τώρα το 82. Και το θυμάμαι με αυτή τη φίλη μου που σας λέω, τη Μαργαρίτα. Κυρίως με βάση αυτό το δίσκο που συζητούσαμε, έτσι ανακαλύψαμε και την κοινή αγάπη για το ροκ μουσική. Ήταν εκείνη η ίδια ακριβώς την εποχή που είχε βγει. Το War, εμένα μάλιστα το Unforgettable Fire.
που ήταν και αυτό, είχε μεγάλες πολλές επιτυχίες. Πολύ ωραίος δίσκος. Ήταν και ο Brian Eno είχε τότε στην παραγωγή. Τους σώτησε πραγματικά ένα μεγάλο boost. Ένας υπέροχος δίσκος και αυτός. Και θα σας βάλω την τραγουδάρα. Εντάξει. Νομίζω είσαι το καλύτερο του τραγούδι, για μένα. Εντάξει. Πώς λέμε για τους Iron Maiden, που για μένα είναι το Hallowed Be the Name, μακράν, είναι αυτό. Τώρα, το Pride in the Name of Love. Τέλος πάντων, για να σας έχω πρίξει και σας έχω ζωλήσει. Αυτό τώρα. Μέχρι στιγμής αγαπάς όμως. Είπα, το Armageddon Fire. Είναι, παιδί μου, έτσι το 84. Αγαπάμε. Έτσι. Και λες, δισκάρες και μετά πας το 87 στο Τζόσο. Θα διαφωνήσουμε. Έχει ιδέα φώνηση, εσύ. Πάμε στο Τζόσο. Τρία τραγούδια που τα ξέρει και η μάνα μου. Δεν μπορώ. Και εκεί αρχίζω πια και βγάζω φλίκτενες. Έτσι, γιατί όπου και να πας, ακούς. Το... Where the streets have a name. I still haven't found what I'm looking for. With or without you. Εντάξει, μισάφι. Και μετά γίνεται, ήταν και το, πώς το λένε, το Live Aid, πότε ήτανε. Κάπου εκείνη την περίοδο ήτανε. Θέλω, χαχάσε για. Εντάξει, έχει αρχίσει και γίνεται μια πολύ μεγάλη μπάντα, τεράστια, ο κόσμος όλος, ναι. Έχουν πια τεράστια επιτυχία εμπορική. Αυτό έχει γίνει και με το Unforgettable Fire. Και κάπου εκεί δεν είναι το γεγονός ότι είχαν επιτυχία. Κάτι με χάλασε στην περσόνα του Μπόνο. Δεν ξέρω. Και εγώ αυτό σημαίνει το έχω συνδυάσει με τον Μπόνο. Με τον Μπόνο. Αλήθεια στο λέω. Όλοι... Λες και είναι μόνος του. Λες ναι, και είναι εσύ. Ένα solo project με κάποιους καλούς. Ενώ οι άλλοι πραγματικά είναι εντελώς, είναι σαν να, τι να πω, στο background και τίποτα άλλο. Ενώ είναι κορυφαία η μουσική, έτσι, δηλαδή. Είναι. Και ο Μπόνο είναι. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά. Και να σου πω και κάτι. Όλοι αυτοί οι επαναστατήλα, να το, εδώ, έτσι. Ναι, γι' αυτό το αντίστοιχο αυτό. Πού πήγε, ρε παιδιά. Πού πήγε μετά. Εγώ δεν είπα ο καλλιτέχνης να μην πλουτίσει οτιδήποτε. Κάτι με χάλασε γιατί μου φάνηκε όλο αυτό fake. Αυτό θέλω να πω εγώ. Τίποτα άλλο. Εντάξει, ο Μπόνο, ξέρεις, κάνει την κονσομασιόν, έτσι, με προέδρους χωρών, με οργανισμούς. Καλά, συγγνώμη, δεν το θυμάσαι, παιδάκι. Νομίζω ασχολείται με την εξαφάνιση του Ροζ Φλαμίγκο. Θα σε γελάσω τώρα, κάτι τέτοιο διάβασα. Συγγνώμη, δεν το θυμάστε, δεν θέλω να μου το πει κάποιος, δεν το θυμάστε. Εντάξει, είσαι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος με επιρροή. Καλά κάνεις. Θα μιλήσεις για τα καυτά θέματα. Ναι, ήσουν επαναστάτης ο Ιρλανδός, πρόσεξε. Και καθολικός και προτεστάντης, νομίζω, και, ήτανε, και οι δύο γονείς ήταν διαφορετικοί. Μεγάλωσα σε περίεργο μέρος. Σε μεγάλο περίεργο μέρος. Βεβαίως. Είσαι επαναστάτης, δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά πού πήγαινε αυτό το πράγμα. Μετά είσαι. Σε έχουμε ανάγκη να προτείνεις, να κάνεις. Αλλά το να σε δω στο ράντσο. Αυτό εκεί τρελάθηκα. Στο ράντσο του George W. Bush. Όχι, ρε φίλε. Το νεότερο να πούμε. Ναι, αυτό, George W. Bush. Δεν γίνεται. Δεν είναι ότι βρεθήκατε κάπου. Δεν είναι ότι βρεθήκατε κάπου να μιλήσετε για το περιβάλλον, για το ένα και το άλλο, να το έστω το δεχτώ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται όλο πολύ fake. Πολύ fake. Και έτσι τώρα καλά να πάρεις εσύ που μου την είπες την άλλη φορά και τους Μετάλλικα. Εντάξει, ποιος ξέρει. Ο Λάζ μπορεί να έχει πάει στον Τραμπ. Έλα, σταμάτα πια! Μπορεί να έχει πάει στον Τραμπ ακόμα χειρότερα. Σταμάτα τώρα, έλα. Τουλάχιστον η Μετάλλικα δεν παρέσαν ποτέ ότι είναι οι επαναστάτες. Έλα, λέγε τώρα εσύ. Λέγε, αγαπητέ, που σου άρεσε. Μηχανής από την αρχή. Πες εσένα που σου άρεσε το Τζόσο 3, το οποίο εγώ ξέρω. Το Τζόσο 3 μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί είχε αυτές τις τρεις τραγουδάρες, γιατί είχε ένα ύφος το οποίο δεν το είχα ακούσει. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για μένα. Ναι. Στα 15 μου να το ακούσω, ας πούμε. Ποιο 15, παιδάκι μου, πιο μεγάλο ήσουν, α? Όχι, γιατί, το 72 είμαι. Άλλωστε δεν μου φαίνεται κιόλας. Γιατί φαίνομαι γενικώς, γιατί δεν μου φαίνεται. Γιατί είσαι ένα κουκλάκι, αλλά δεν θα σε δείξουμε στο κοινό. Όχι, δεν θα σε δείξουμε ποτέ. Έκπληξη, στο επεισόδιο 120. Ακριβώς έτσι. Γιατί εκεί πια θα εμφανιστώ μόνο εγώ από πίσω την κάμερα. Ωραία. Για πες ένα, να σου κάνω το βάλω να το ακούσουμε κιόλας. Γιατί του αρέσει το στυλ Hammer Pound. What I'm looking for, μη χαιρετήσω. Ναι. Ναι, για πες. Και ο στίχος και όλα μου άρεσαν. Οι στίχοι. Απλώς, ναι, μετά
Δεν ξέρω, δεν υπήρχε μια αναλογή συνέχεια. Μετά δεν ενδιαφέρθηκα για αυτό το συγκρότημα για κάποιο λόγο να πάω παραπέρα. Γιατί ρε παιδί μου. Με κούρασε, έπαιζε τα ίδια τα ίδια πάλι. Παιδιά τα ίδια. Ναι, και πιο ανέπνευστα όσο πέρναγε ο χρόνος. Δηλαδή υπήρχε μια έμπνευση στην αρχή, νομίζω τελείωσε εκεί. Κάτσε ένα λεπτό, να είμαστε και λίγο. Σε σένα. Άκου, να είμαστε λίγο δίκαιοι. Δεν υπάρχει μπάντα και επειδή και αυτή είναι μια μπάντα. Τεράστια, αντικειμενικά. Έτσι, αυτές δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν μεγάλες κοιλιές. Εδώ κοτζάμ Pink Floyd και κάνανε, θα κάνουν YouTube ή Metallica. Έλατε. Τι κοιλιά, μπυροκοιλιά τρελή. Έχουν κάνει τα λεφτά 20 χρόνια. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι για μένα πιο πολύ το θέμα το ιδεολογικό. Δηλαδή, επειδή είναι όντως μια μπάντα που την είχα συνδυάσει σε μια πολύ νεαρή ηλικία. Ως επαναστάτες και μου αρέσανε που ήταν αυτό το πράγμα, το ότι μετά είδα αυτό το πράγμα να διαστρέφεται, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι πετυχημένος, ότι έχει λεφτά, ότι δεν πρέπει να, πώς το πω, να είναι καλοζωισμένος. Δεν λέω αυτό, λέω ότι αυτά που προβάλλει και ο τρόπος που προβάλλει, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται εντελώς fake. Αυτό. Ναι. Στο κομμάτι το μουσικό, ό,τι έχω ακούσει μετά το Joshua, μου είναι όντως αυτό που πες και εσύ, επανάληψη. Ναι. Είναι επανάληψη και αδιάφορη επανάληψη. Δηλαδή δεν σου φτιάχνουν τα αυτιά, τα χαλάει. Τόσο πολύ και εσύ, δεν είναι επανάληψη. Τα χαλάει. Και εγώ επηρεάζομαι από την προσωπικότητα των ανθρώπων που παίζουν τη μουσική που μου αρέσει. Ναι. Δεν έχω την απέτηση να κρατήσει για πάντα κάτι, έτσι. Mm-hmm. Αλλά με χαλάει και εμένα το όλο. Η συμπεριφορά, αυτές οι συμπεριφορές, οι περίεργες. Εντάξει, δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν παίζει. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ιδρύματα, χρηματοδοτούν πράγματα κτλ. Και το ξέρει κανένας, έτσι. Σωστό γι' αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Πολλά παιδιά που έχουν βγάλει χρήματα όπως εσείς, δεν είναι κακό να βγάλει χρήματα. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, μην. Πώς να το πω. Να μην δαιμονοποιήσουμε πλέον έτσι, τα πάντα. Και εμείς τα χρήματα δουλεύουμε. Κάτι χαλάει, κάτι με χαλάει. Το να εμφανίζεσαι στον ράντσο του George W. Bush, όχι, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Η δημοσιογραφική ομάδα θα ξαμολυθεί να δει αν ο Λάσλερ έχει πάει στο ράντσο του Τραμπ. Σταμάτα, πάρε με τα Λάσλερ. Είναι σίγουρος ότι έχει παίξει στο καζίνο του Τραμπ. Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα το αγόρι μου. Σταμάτα, είσαι τόσο κακός. Έχει παίξει με το Real Madrid, είναι τσίπη στα ποτήρια. Έλα, βρε τσίπη. Έλα, το ζηλεύει. Ο Μπόνο πρέπει να είναι Λάντ. Ναι, εντάξει τώρα είσαι. Ναι, όχι από τι χλαμάρε. Τι άλλο είναι για του εσύ, γιατί του συγχαίρεσαι βασικά. Εγώ είπα ακριβώς το λόγο. Δεν είναι και πραγματικά από ένα σημείο και έπειτα αηδίασα, κουράστηκα περισσότερο με την περσόνα του ίδιου του Μπόνο. Franklin my dear, δηλαδή με την καμία, τίποτα, απολύτως. Στη συναυλία του, σε μια συναυλία του θα πήγαινε, σε πότε θα μείνει. Καλή παιδί μου, δεν πήγα, εδώ πέρα στο Ιωάκα, δεν πήγα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Όχι βέβαια, φυσικά δεν πήγα. Δεν πήγες και να ακούσεις το Vertigo. Όχι βέβαια, καθόλου, τίποτα, ούτε κατά διάρκεια. Το Vertigo Vomex είναι καλό να φυλίγει, είναι πολύ ωραίο, πραγματικά, βοηθάει. Φυλίγου, θέλω. Vertigo Vomex. Δεν ξέρω τώρα, τι να πω. Να ακούσουμε κανένα. Πάντως και τα τελευταία, για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι είμαστε εδώ και θα έχουμε και έτσι, εγώ κάθομαι και τα ακούω όλα. Και από τα πιο καινούργια. Ναι, γιατί μου αρέσει, ειδικά τώρα με τις πλατφόρμες που μπορούμε, το υπάρχει το YouTube, υπάρχει το Spotify, έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις τα πάντα. Αυτά τα τελευταία που έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου έκαναν τίποτα. Δεν μου είπαν απολύτως τίποτα. Ήτανε και, τα θάψανε και πολύ και ίσως και μπορεί και άδικα η κριτική. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι. Δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Κάτι άλλο θες να πεις εσύ έτσι για να το τελειώσεις. Μέχρι εκεί. Σπουδαία μπάντα, πραγματικά. Ο Frontman λίγο μας χάλασε κάποια στιγμή με τα κοινωνικά του και με τις υποτιθέμενες επιστήσεις. Αυτό λέμε ναι, τώρα. Αυτό συμφωνώ αυτό απόλυτα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τελικά νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι εσύ, Ελέα μου. Δεν το βλέπεις. Δηλαδή, μόνο που δεν βγάλαμε, λέει πραγματικά με στιγμή. Τι ξυδάκι να βγάλουμε. Τι χέρι ήταν αυτό, στην ουσία τι, δηλαδή. Τι χέρι ήταν αυτό. Όχι, ρε, του συγχαίρομαι, ρε. Όχι, βγάλε, ξύδι. Να, ξύδι. Παρακαλώ, με ξύδι κι άλλο. Παρακαλώ. Βγάλετε κι άλλα ξύδια και τα δικά σα ταξίδια. Ναι, λοιπόν, ακούστε, κύριοι μου. Λοιπόν, είπαμε. Εδώ πέρα. Θα λέμε το love-hate είναι αυτό, love or hate είναι αυτό. Δεν ασχολούμαστε με κάποιους τους οποίους θεωρούμε ότι είναι μπακατέλες. Okay, ασχολούμαστε με αυτούς που δεν είναι. Σε αυτό το πλαίσιο δεν γουστάρω YouTube, τελείωσε. Μη μου το ξαναπείτε.
Και το επόμενο που θα σου πω, Γουστάρο, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, θα με κράξει όλη η Ελλάδα. Στανταράκι. Τι θα λοιπόν, κάνεις. Δεν θέλω να... Όχι, δεν θέλω να το πω. Όχι, θα το πω την επόμενη φορά. Είναι τόσο συχαμένο. Είναι πολύ συχαμένο. Oh. Θα με μισήσει όλη η Ελλάδα γιατί είναι μια μπάντα η οποία δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ πιο παλιά και την είχαμε όλοι, μέχρι και εγώ, την είχα γράψει το λογότυπό της στην στρατιωτική τσάντα του Φαντάρου. Δεν θέλω να τσακωθούμε από τώρα. Θα τσακωθούμε από τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σας φιλούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Love or hate. Next time. Αυτά. Φιλιά. Γεια.